Πολύ καλά πάει. Οι εθελοντές πραγματικά να ανταποκρίνονται. Έχουμε βγάλει την πρόσκληση εδώ και ένα μήνα. Καλούμε τα παιδιά και όποιον άλλον θέλει να προσφέρει στο φεστιβάλ της πόλης μας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Όλοι πρέπει να τα αγαπάμε και να είμαστε κοντά και να βοηθάμε και να το στηρίζουμε. Έρχονται παιδιά και πραγματικά δείχνουν πολύ σημαντικοί. Έρχονται και από άλλες γωνιές της Ελλάδος. Πέρσι μας ήρθαν παιδιά από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο. Τους φιλοξενήσαμε και προσφέραν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο τρόπο στο φεστιβάλ. Το ίδιο λοιπόν ευελπιστούμε και φέτος και τους δικούς μας εθελοντές που τους έχουμε κάθε χρόνο να έρθουν και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για το φεστιβάλ της πόλης μας που είναι πρώτο πυλών. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο στα πλαίσια των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων. Ναι, από πέρσι ξεκινήσαμε αυτό το θεσμό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για την πόλη μας να φέρουμε το φεστιβάλ ακόμα πιο κοντά στους δραμηνούς. Κάθε Σάββατο λοιπόν στην λειτουργία του θερινού κινηματογράφου έχουμε τις προβολές δωρεάν για το κοινό μας. Περίπου στις 9 η ώρα νομίζω ξεκινάνε και έχουμε κάθε Σάββατο ενδιαφέρουσες ταινίες και καλούμε τους δραμηνούς και τους ανθρώπους από τις γύρω περιοχές να πάρουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους και να έρθουν να περάσουν σε ένα φανταστικό περιβάλλον, δύο όμορφες ώρες και να διασκεδάσουν μια προσφορά του φεστιβάλ με πολύ αγάπη και θέλω να το στηρίξουν και αυτοί και όλη αυτή την προσπάθεια του φεστιβάλ να γίνει ακόμα πιο ανοιχτό στον κόσμο της περιοχής μας. Κύριε Πρόεδρε, ούτε ένας μήνας δεν έχει μείνει πριν την έναρξη του φεστιβάλ. Πώς πάει η δράση του, πώς προχωράμε? Σε εντατικούς ρυθμούς. Ξέρετε, φέτος είχαμε και την αλλαγή της οπτικής ταυτότητας που αντιλαμβάνεστε ότι έχει επιπλέον εργασία. Αλλάζουν πολλά πράγματα στο φεστιβάλ. Αλλάζουν οι χώροι, αλλάζουν οι σημάνσεις, οι αφίσες μας, τα μπάνερ μας. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν παράλληλα με το φανταστικό πρόγραμμα που έχουμε φέτος. Έχουμε εξαιρετικό και στο εθνικό και στο διεθνές και το διεθνές σπουδαστικό. Πάνω από 4.000 ταινίες διαγωνιστήκανε. Επιλέγονται οι καλύτερες. Και στις 12 Σεπτεμβρίου που είναι η έναρξη, ξεκινάνε και οι προβολές μέχρι και τις 18 που είναι η λήξη και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε έναν εξαιρετικό και πάλι διαγωνιστικό πρόγραμμα, τηρώντας φυσικά όλα τα υγειονομικά μέτρα, τα προβλεπόμενα, όπως και πέρσι που έγινε με μεγάλη επιτυχία και σε αυτό φυσικά πάντα ελπίζουμε και τη συνεργασία όλων που θα έρθουν, των συνεφίλ, των ανθρώπων του φεστιβάλ που θα έρθουν από την Αθήνα και τα υπόλοιπα μέρη, να τηρούν τα πρωτόκολλα ή να είναι εμβολιασμένοι ή οπωσδήποτε να έχουν κάνει αυτά που προβλέπεται για να μπορούμε να κάνουμε και πάλι με ασφάλεια τη διοργάνωση.